Καλώς ήρθατε, παιδιά. Να πούμε καλή εκκλησιαστική χρονιά και καλό μήνα, μιας και από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Όπως το λένε, και εκκλησιαστικά γιορτάζουμε την αρχή της Συνδίκης. Και να ευχηθούμε αυτή η χρονιά, η καινούργια εκκλησιαστική χρονιά, να μας βγει λίγο καλύτερη και να μας βρει και λίγο καλύτερους, πιο μετανοημένους, πιο συνειδητοποιημένους χριστιανούς, πιο αληθινούς θα έλεγα. Γιατί στις μέρες μας, και δεν σας το κρύβω ότι πονώ ιδιαίτερος που το διαπιστώνω, έχει περισσέψει υποκρισία. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο δείχνει ο Θεός να μας έχει αποστραφεί, σαν να μας συχάθηκε λίγο. Λαός δυσεβής και παράνομος, μας λέει, οι θυσίες σου δεν μου κάνουν, οι λειτουργίες σου και οι προσευχές σου δεν μου είναι πολύ ευάρεστες. Και ο λόγος που δεν είναι πολύ ευάρεστα όλα αυτά στο Θεό, ακόμη και τα πιο ιερά, είναι η υποκρισία μας. Βλέπουμε όλο τον κόσμο άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Άλλα να λέει και άλλα να πιστεύει. Άλλα να λέει στα κλειστά δωμάτια και άλλα να λέει φανερά. Χαμόγελα να σκορπίζονται παντού και από μέσα τα δόντια να είναι κοφτερά σαν του λύκου, έτοιμα να σε κατασπαράξουν. Και παρόλα αυτά, παρόλες τις ταλαιπωρίες που έχουμε, παρόλες τις ασθένειες, τις πανδημίες, τις λεγόμενες, παρόλες τους πολέμους που γίνονται στον πλανήτη και άλλους τόσους που ετοιμάζονται να γίνουνε, εμείς παραμένουμε σε αυτό το στυλ της υποκρισίας. Σε αυτό το στυλ το πολύ επικίνδυνο για την ψυχή μας. Λες και το θέατρο έχει γκρεμίσει τα τείχη που το περιέβαλαν κάποτε και η υποκριτική τέχνη έχει βαλθεί να κερδίσει τους πάντες. Κάποτε λέγαμε αυτός είναι ηθοποιός και σπούδασε την υποκρισία, την υποκριτική. Αλλά αυτό τουλάχιστον ήταν για να αποδώσει ένα ρόλο στα πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης. Τώρα θα έλεγε κανείς ότι όλοι έχουν αρχίσει και υποδίονται ρόλους. Τόσους πολλούς που δεν ξέρουν ποιοι είναι πραγματικά οι άνθρωποι. Τη μία στιγμή υποδιόμαστε τον ευσεβή, την άλλη τον ασεβή. Τη μία τον αμαρτωλό, την άλλη τον δίκαιο. Τη μία τον κριτή, την άλλη τον αδικημένο και τον κρινόμενο. Και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Έχουμε αρχίσει πραγματικά να κάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Και όταν ξέρετε έχουμε τέτοια κρίση εσωτερική, πώς να μπορέσουμε να ατενίσουμε το πρόσωπο του Θεού, πώς να μπορέσουμε να ζητήσουμε σύναψη σχέσης με το Θεό, πώς να μπορέσουμε να πούμε με ειλικρίνεια δύο λόγια προσευχής. Και πώς να μπορέσουμε να κάνουμε μετάνοια, πώς να εξομολογηθούμε πραγματικά, πώς να κοινωνήσουμε και να είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, όταν όλοι μας έχουμε γίνει στάρ του σινεμά. Όταν όλοι μας έχουμε μεταβληθεί σε ένα πρόσωπο με τα χίλια πρόσωπα, με πολλά προσωπία και μάλιστα προσωπία διαρκώς εναλλασσόμενα. Εκεί είναι το πράγμα που δυσκολεύει ιδιαιτέρως. Και αν κάποιος θα ήθελε σήμερα να πει ποια είναι η μεγάλη μας πλάνη, ποιο είναι το μεγάλο μας μείον στην εποχή, είναι ακριβώς αυτή μας η υποκρισία. Υποτίθεται κιόλας ότι η εποχή μας δεν έχει τόσες πολλές
εξωτερικές δεσμεύσεις. Δεν υπάρχουν πολλά πρέπει και όλα επιτρέπονται, έτσι δεν είναι? Παλιά ήταν, θα πει κανείς, πιο συντηρητικές οι κοινωνίες και αναγκάζονταν οι άνθρωποι να υποκρίνονται. Ελάτε που τώρα, που υποτίθεται ότι η κοινωνία μας είναι πολύ πιο ανοιχτή σε όλα τα πράγματα, ο άνθρωπος όλο ένα και περισσότερο υποκρίνεται. Υποκρινόμαστε περίπου ως κοινωνία ότι αγαπάμε τον άνθρωπο, αγαπάμε το πρόσωπο, το ανθρώπινο, αγαπάμε τη ζωή του ανθρώπου και κάνουμε πραγματικά τα στραβά μάτια σε χίλιες δυο αιτίες που θέτουν σε τρομερό κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, σε χίλιες δυο αιτίες και περιστάσεις που ευτελίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο και μόλις βρούμε μία ανώδυνη, θα λέγαμε έτσι, αφορμή, καλή ώρα όπως ο κορονοϊός, εκεί εξαντλούμε όλη μας την αυστηρότητα, γιατί αγαπάμε τον άνθρωπο. Πού διάβασα 2 εκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε και πεθαίνουν τον χρόνο από την πείνα? Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε κανένα εμβόλιο, φαγάκι να τους δώσουμε. Αυτό το φαγάκι ο πολιτισμένος μας κόσμος δεν μπορεί να το παράσει σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μπορεί να φτιάξει εμβόλια για τον κορονοϊό και για όλες τις άλλες τυχόν ασθένειες. Δεν έχουν πάθει καμιά αιμονή, απλά είναι της επικαιρότητας. 7 εκατομμύρια λέει το χρόνο πεθαίνουν από το κάπνισμα. Ούτε διανοήθηκε κανένας να πει να σταματήσουν τα εργοστάσια να φτιάχνουμε τσιγάρα, παιδιά. Άμα πεθαίνει έτσι ο κόσμος, ή να ανεβεί η τιμή του τσιγάρου από εκεί που κάνει 3-4 ευρώ το πακέτο να κάνει 24. Θα το κάνουν μόνο αυτοί που είναι αποφασισμένοι τουλάχιστον να πεθάνουν, εντάξει, από τσιγάρο. Και αυτοί θα κάνουν λιγότερο, γιατί θα τσούζει η τσέπη τους. Κανείς δεν το σκέφτηκε. Κανείς δεν έχει πει πόσα εκατομμύρια είναι οι θάνατοι από τα ατυχήματα, από τις υπερβολικές ταχύτητες και να ληφθούν δραστικότατα μέτρα. Τώρα όμως πρέπει να γίνουμε όλοι ρομποτάκια. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Τι υποκρισία. Τι υποκρισία το να βλέπεις επιστήμονες πεπειραμένους να υπηρετούν μονομερώς την επιστήμη τους, όταν αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες εκείνων που έχουν την εξουσία και το χρήμα, υποτάσσονται και την ασκούν κατά αυτόν και μόνο τον τρόπο. Πού η επιστημονική αλήθεια, πού το θάρρος και η ανεξαρτησία του ενσυνείδητου και ευσυνείδητου επιστήμονα? Αυτά όλα πάνε περίπατο. Ποιος από τους επιστήμονες έχει γυρίσει και έχει πει ότι στις εντατικές μας γίνονται επιλογές ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν? Γιατί δεν είναι αρκετές οι εντατικές. Είδατε κανένα να καταγγέλνει τέτοια πράγματα στη τηλεόραση? Κανένα, τίποτα. Ούτε θα το μάθουμε ποτέ επισήμως. Αλλά παρόλα αυτά βγαίνουμε και λέμε ό,τι μας λένε να πούμε, γιατί έτσι γίνεται. Έτσι μας έχουν δώσει εντολές και έτσι πέφτει και το παραδάκι. Οι δημοσιογράφοι μας, να είναι καλά οι άνθρωποι, έχουν υπερβεί όλους τους πάλε και σύγχρονους αστέρες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Οχριά ο Μινωτής και η Κυβέλη, οχριά, ποιος θέλει να πούμε, κανένας σπουδαίος του Χόλιγου, ηθοποιός, δεν του ξέρω και καλά, τα καταφέρνει πολύ καλύτερα οι δημοσιογράφοι. Καίγονται οι μικίνες, δεν αναφέρει τίποτα η τηλεόραση. Εθνική ξεφτύλα. Από τους παλαιότερους αρχαιολογικούς χώρους, τίποτε, τίποτε. Τι αναφέρει? Ό,τι έχουν εντολές να αναφέρουν. Και αν δεν έχουν είδηση να πούνε, θα κατασκευάσουν είδηση. Και θα την κατασκευάσουν με τις προδιαγραφές που τους έχουν πει. Συμπονούνε άμα κανείς πάθει κάτι και τα λοιπά και κανένα σκυλάκι καμιά φορά και το δούνε έτσι να το κακοποιήσει κανένα στον δρόμο, και καλά κάνουν και συμπονούνε, ούτε εγώ το θέλω,
αλλά δεν συμπονούν όταν πνίγονται οι άνθρωποι. Πνίγονται ο ένας μετά τον άλλον ψυχικά από τις ειδήσεις που οι ίδιοι κατασκευάζουν και με αυτό το μακάβριο και φρικαλαίο τρόπο πολλές φορές τις αναμεταδίδουν. Ούτε από την κακή άσκηση του επαγγέλματός τους. Όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν αρχίσει τα αντικαταθλιπτικά γιατί βλέπουν δελτία ειδήσεων που δεν μεταδίδεται απλώς η είδηση αλλά δραματοποιείται με συγκεκριμένη στόχευση. Οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας μηδέν των εκκλησιαστικών εξαιρουμένων δεν ξέρω, κάτι έχουμε πάθει. Μιλάμε και λέμε όλα τα πολιτικώς ορθά. Όλα όσα πρέπει να πούμε για να τα έχουμε καλά με όλους. Να είναι τα ΕΣΠΑ που φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις και δεσμεύουν τις συνειδήσεις. Ποιος ξέρει. Να είναι η ανθρωπαρέσκειά μας του να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευνοημένοι αν ξέρω εγώ ένας βουλευτής, ένας δήμαρχος, ένας περιφερειάρχης, ένας υπουργός μας λένε καλά λόγια και μας αναγνωρίζουν. Άλλωστε δεν μας αφορά η αναγνώριση του απλού ανθρώπου. Στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία μας είμαστε τόσο δημοκράτες που μας ενδιαφέρει τι θα πει η ελίτ. Αλλά όχι η ελίτ του πνεύματος, η ελίτ του χρήματος και της εξουσίας. Έτσι λοιπόν όταν το χρήμα και η εξουσία και οι άνθρωποι που τα έχουν και τα υπηρετούν έρχονται και μας λένε ωραία λόγια, αισθανόμαστε όλοι εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι ότι είμαστε λίγο διαφορετικοί γιατί μάλλον ανήκουμε κι εμείς σε αυτή την ελίτ. Κολακευόμαστε και είμαστε έτοιμοι να κατεβάσουμε τα παντελόνια πραγματικά, αν τα φοράμε, για να κάνουμε ό,τι μας απαγορεύουν. Και κατά τ' άλλα, είμαστε έτοιμοι να έχουμε άποψη πνευματική για τα πάντα και αν βρούμε και κανένα τραγικό άνθρωπο με λανθασμένες επιλογές, κληρικό, λαϊκό κτλ. Να πέσουμε όλοι επάνω του να τον φάμε που είναι τόσο άσχημα τα πράγματα που έχουν. Ουε ημίν θα μας πει γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί δεν τα κάνετε καλά τα πράγματα. Είστε χειρότεροι από αυτούς που κατακρίνετε και τολμάτε να τους κατακρίνετε και να κρίνετε κιόλας. Και το κάνουμε και εδώ μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές. Πόσες φορές κοιτάζετε εσείς κι εγώ ο ένας τον άλλον με βλέμμα όχι κριτικής καλοπροαίρετης αλλά με βλέμμα εμπαθούς κριτικής και με χερεκακία πολλές φορές. Και όταν κάποιος την πατήσει είμαστε έτοιμοι να πούμε είδατε, το ήξερα εγώ, το είχα διαβλέψει. Τι μοχθηρία ψυχική δείχνει αυτό το πράγμα, ε? Λέγανε οι αρχαίοι, δριός πεσούσεις, πας ανήρ ξυλεύεται. Κάθε άνδρας, λέει, μπορεί να κόψει ξύλα από μια δρία, από μια βελανιδιά που έχει πέσει. Και όταν κάποτε του είπαν του μακαρίτη του Αγουστίνη, του Καρδιώτη, του μακαριστού, γιόρταζε τη μνήμη του 28 Αυγούστου, έξι πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, έξι και αυτά, του είπανε, λέει, είχε πάει κάποιος που είχε πέσει από το πολιτικό του αξίωμα, είχε γίνει πρώην να τον δει και τον δέχτηκε, μολονότι τον είχε κρίνει πολύ έτσι έντονα όταν ήταν καβάλα στα λόγω πάνω στην εξουσία. Ναι, πώς τους δεχτήκατε αυτούς και τα λοιπά. Λέει, το καλάμι λέει, όταν είναι τσακισμένο, δεν θα το τσακίσω περισσότερο. Κοιτάξτε ευγένεια ψυχής, αυτός ο δρυμής, ο αυστηρός, ο τρελός κατά ορισμένους Αυγουστίνος Καρδιώτης, αλλά ο Άγιος, θα πω εγώ, τον ημερώνεις. Έχουμε μάθει όλοι εκ του ασφαλούς να είμαστε κριτές των πάντων, να έχουμε άποψη για τα πάντα, χωρίς όμως να έχουμε την ειλικρινή διάθεση να δούμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη. Έτσι λοιπόν καθόμαστε και αναλωνόμαστε σε ευσεβείς πλιαρίες αντί να πιάσουμε τα κομποσκήνια και να ρίξουμε τα γόνατα κάτω να προσευχηθούμε. Αναλωνόμαστε σε κουτσομπολιά και έχουμε χάσει το μέτρο. Και το κάνετε και εσείς οι λαϊκοί και το κάνουμε και εμείς οι κληρικοί πολλές φορές. Και όπως βγαίνουν οι celebrities
στα διάφορα κανάλια και στα ειδησιογραφικά πρακτορία και στα lifestyle περιοδικά και βγάζουν εκατοντάδες φωτογραφίες από τη φάτσα τους σε διάφορες πόζες και φιγούρες, κάπως έτσι κάνουμε και εμείς παπάδες. Και δημιουργούμε ένα νέο εκκλησιαστικό άηθες ήθος που το σερβίρουμε ως κυρίαρχη ιδεολογία μες στην Εκκλησία. Πώς αυτή η Εκκλησία, Θεέ μου, κρατιέται. Πώς κρατιέται αυτή η Εκκλησία με τέτοιο κλήρο και τέτοιο λαό. Είναι το μεγαλύτερο θαύμα που βιώνουμε στην εποχή μας. Γιατί η Εκκλησία όντως κρατιέται. Και παρά την ζωθερή πλειοψηφία που τη διακρίνει, έχει και φωτεινότατα παραδείγματα, εξαιρέσεις, που βγαίνουν σε κάθε εποχή και μας λένε ότι, ξέρετε, αυτή η μαυρίλα είναι όντως υπαρκτή, αλλά πέρα και πάνω από αυτή τη μαυρίλα υπάρχει το φως του Χριστού και μακάριος εκείνος που έχει γίνει εραστής του φωτός. Μακάριος εκείνος που έχει τρωθεί η καρδιά του κατά έναν τρόπο που να αναζητά διαρκώς παντού και πάντα το Χριστό. Και εκείνος δεν βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με τίποτε άλλο. Με τίποτε άλλο. Αδελφοί μου, ερχόμαστε να ξεκινήσουμε τη νέα εκκλησιαστική χρονιά και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι αν ένα πράγμα πετύχουμε, ένα και μόνο πράγμα πετύχουμε αυτή τη χρονιά, θα έχουμε ελκύσει χιλιάδες τόνους ελαίους του Κυρίου μας. Θα έχουμε ελκύσει άπειρη χάρη. Αν κοιτάξουμε πραγματικά τον εαυτό μας και τα χάλια μας και γυρίσουμε ταυτόχρονα το βλέμμα στο Χριστό, να συγχωρέσει τα χάλια μου και τα χάλια όλου του κόσμου και κηρύξουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι αυτό που λέμε σε κάθε σπερινό, ότι στεκόμαστε εδώ και προσφέρουμε εικεσίες, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος. Αν κηρύξουμε ότι για μας ο σωτήρας είναι ο Χριστός. Ο σωτήρας Χριστός. Κανένας σωτήρης, κανένας δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά ο σωτήρας Χριστός. Και εμείς την σωτηρία μας τη ζητάμε από τον Χριστό. Ζούμε σε αυτή τη γη, πολιτευόμαστε όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά δεν περιμένουμε σωτηρία από αυτή τη ζωή. Την περιμένουμε από τον Χριστό και όχι από τους ανθρώπους. Γιατί όλοι θέλουν να μας σώσουν. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο. Και ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, δεν είπα ότι θα έρθει τώρα, μην βγείτε και το πείτε, μας είπε ο Παπαγιώργης ότι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, και ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, τον σωτήρα θα παίζει. Μην την πατήσουμε. Ένας είναι ο σωτήρας. Ιησούς Χριστός. Και αυτός μόνο. Οι υπόλοιποι το παίζουν σωτήρες. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Έχουν πάει στην απώλεια και θέλουν να οδηγήσουν και όλους εμάς σε αυτή την απώλεια. Και πώς θα ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο του Θεού σε αυτή τη ζωή? Όταν περιμένει από τον Χριστό τη σωτηρία του και δεν έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και δεν είναι κάποιος και το παίζει κάποιος, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος, ο απλός, ο κατάφορτος από μόλοπες και στίγματα από την αμαρτία ίσως, αλλά που ελπίζει στο Θεό και προσπαθεί με ειλικρίνεια να μετανοεί. Να σπάσουμε τους καθρέφτες που καθρεφτιζόμαστε σαν τη μάγισσα εκεί στη βασίλισσα αυτή στη Χιονάτη, δεν ήταν που ήταν καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποια είναι πιο όμορφη που έλεγε, να μην ξανακαθρεφτιστούμε στους καθρέφτες, να δούμε αν είμαστε όμορφοι. Δεν είμαστε. Είμαστε πολύ άσχημοι ακόμη. Να μην φοράμε μάσκες, και δεν εννοώ αυτές εδώ πέρα που μας έχουν επιβάλει, τις άλλες που φοράμε διαρκώς και τις εναλλάσσουμε. Και είμαστε οι άνθρωποι με τα χίλια πρόσωπα, να είμαστε αυτό που είμαστε με οποιοδήποτε κόστος, παιδιά, και σε όποιον αρέσουμε. Για τους άλλους, λέει, δεν θα μπορέσουμε. Άλλωστε, σκορδοκαΐλα μας. Δεν θέλουμε να αρέσουμε σε κανέναν. Σε έναν θέλω να αρέσουμε.
Έτσι πρέπει να λέμε ο καθένας. Και αυτός ο ένας είναι αυτός που με δημιούργησε. Είναι αυτός που με έφτιαξε λίαν καλό και που εγώ διέστρεψα το πλάσμα του, την εικόνα του, τη μορφή μου, το πρόσωπό μου, το γέμισα με μόλοπες, με στίγματα, με κοιλίδες και οφείλω να του ζητήσω να με καθαρίσει και να με πάει στο αρχαίτη τον κάλος, στο πρωτόκτης τον κάλος που είχα και να με αξιώσει δια του ελέους του και της χάριτός του να φτάσω και στο καθομοίωση, να μοιάσει το πρόσωπό μου με το δικό του πρόσωπο. Καλούμαστε σε αυτή τη χρονιά να πετάξουμε τα προσωπία και να γίνει το πρόσωπό μας θεοειδές, σαν το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό, αδελφοί μου, είπαμε, με πολλή ειλικρίνεια και πολλή μετάνοια και πολλή εξήτηση του ελέους του. Δεν ξέρω τι θα ζήσουμε. Μπορεί να ζήσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αλλά όποιος θα στέκεται και θα παίρνει αυτή τη στιγμή το κόστος να βλέπει τον Χριστό κατάματα παρά τα χάλια του και να του λέει «Θεέ μου, ελέησέ με, γιάτρεψέ με, εξοράησέ με, κάνε με ωραιότερο» και είναι μέσα στην Εκκλησία και χρησιμοποιεί τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας, τα μυστήρια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, την προσευχή, το συχνό εκκλησιασμό, την κατοίκον προσευχή, τη μελέτη της Γραφής και των Πατέρων, όχι πολλά πολλά θρησκευτικά βιβλία, τη Γραφή και τους Πατέρες, τους βίους των Αγίων, φτάνει. Μην μπλέκεστε με πολλά, γιατί και εμείς οι σύγχρονοι θεολογούντες, δεν τολμούν από θεολόγοι, δεν ξέρουμε τι λέμε καμιά φορά. Άλλοι βάζουν το συναίσθημα πολύ, άλλοι βάζουν τη λογική πολύ, άλλοι βάζουν και λίγο ψυχολογία παραπάνω και κατακάνουμε έναν αφιταρμά που είναι ωραίος για να είναι αρεστός στα αυτιά των ανθρώπων και να χαϊδεύει τα αυτιά. Αλλά δεν θεραπεύει αυτός ο λόγος. Ο λόγος του Θεού μέσα από τη Γραφή, ο λόγος των Αγίων της Εκκλησίας είναι αυτός που θεραπεύει. Αυτό το λόγο θα διαβάζουμε και με αυτόν τον τρόπο θα πολιτευόμαστε. Και αν πολιτευόμαστε έτσι, πιστέψτε μου, ο Θεός θα κάνει μια τεράστια ομπρέλα και θα μας σκεπάσει και θα μας χαριτώσει και θα μας υποχρεώσει με την αγάπη Του. Γιατί θα μας δώσει τόση χάρη που δεν την αξίζουμε. Δεν διανοούμαστε ότι μπορεί εμείς να χαριτωθούμε τόσο. Είναι πολύ άρχοντας ο Χριστός μας. Είναι πάρα πολύ δοτικός. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Του δίνουμε τόσο λίγο ειλικρίνεια, έναν ταπεινό λογισμό του δίνουμε, μια ταπεινή διάθεση και μας δίνει τόσα πράγματα που γυρνάμε και λέμε «Φτάνει Θεέ, φτάνει, πώς θα στα ξεπληρώσω». Δεν θέλει να τα ξεπληρώσουμε, μας τα δίνει γιατί θέλει, γιατί είναι ωραίος εκείνος. Εμείς είμαστε άσχημοι ακόμη, δεν έχει σχήμα το πρόσωπό μας καλό. Περιμένουμε να γίνουμε εύσχυμοι, να γίνουμε και εμείς ωραίοι, με τη δική του ωραιότητα. Πάρτε στα σοβαρά λοιπόν αυτόν τον αγώνα που διαγράφεται μπροστά μας για ειλικρίνεια και σοβαρή μετάνοια και εξήτηση του ελέους του Θεού. Αποποιηθείτε τα προσωπία όλοι σας, και εγώ που σας μιλάω και εσείς που ακούτε και όλοι μας, όσοι μας ακούσουν και μας ακούνε, και προσπαθήστε να κάνετε τον αγώνα σας. Με τη χάρη του Θεού νικητές θα είμαστε, γιατί θα είμαστε με τη μεριά του νικητή που είναι ο Χριστός. Αλλά για να είμαστε με τη μεριά του, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε και στο ένα στρατόπεδο και στο άλλο στρατόπεδο και στο άλλο στρατόπεδο και ευκαιριακά όποτε θέλουμε τσουπ και στη μεριά του Χριστού. Δεν μπορεί να κάνει με το ψέμα. Είναι η ενυπόστατη αλήθεια ο Χριστός. Είναι η όντως αλήθεια. Δεν κολλάει το ψέμα πάνω στην αλήθεια. Έτσι λοιπόν από μόνοι μας εξφερντονιζόμαστε. Αντί να γίνουμε καθαρά μέταλλα και να ελκυστούμε προς το μαγνήτη Χριστό, γινόμαστε ψεύτικα μέταλλα, πλαστικά δηλαδή που μοιάζουμε με μέταλλα και αυτά, ξέρετε, δεν πηγαίνουν κοντά στο μαγνήτη, στέκουν μακριά. Και να τα βάλεις δίπλα δεν θα κολλήσουν με τίποτε, γιατί δεν μπορούν να ελκυστούν. Ας είμαστε λοιπόν γνήσιο μέταλλο και ας είμαστε και σκουριασμένο. Είναι ικανός ο Χριστός να μας ελκύσει, να μας θεραπεύσει, να μας καθαρίσει. Αλλά να είμαστε γνήσιο μέταλλο. Να είμαστε ειλικρινώς
ποθούντες να είμαστε μαζί του. Γιατί όποιος είναι λίγο έξυπνος θέλει να είναι με τον Χριστό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν έξυπνοι, γιατί βλέπανε και μαθαίνανε από αυτά που βλέπουν γύρω τους και βλέπανε ότι δεν συμφέρει να είσαι με κανέναν. Η εμπειρία της ζωής το δείχνει αυτό το πράγμα, παρά μόνο με τον Χριστό, και πήγαιναν ειλικρινώς προς τον Χριστό. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή, τον Άγιο Μάμα. Εχθές, μάλλον αύριο, συγγνώμη, σήμερα γιορτάσαμε τον Άγιο Μελέτη του Κυθερόνος. Εδώ έφτιαξε μοναστήρια γύρω-γύρω στην Αττική και στη Βιωτία. Μεθαύριο θα γιορτάσουμε την ανακομιδή των Υψάνων του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ανθίμου του Ενχείων. Άγιοι και άνθρωποι που ζήσανε μέσα στις ταλαιπωρίες, μέσα στις δυσκολίες, σε πολύ χειρότερες δυσκολίες από εμάς, πώς εκείνοι ξεχώρισαν. Θα πει κάποιος η άσκησή τους, η νηστεία τους. Μα και σήμερα νηστεύουν άνθρωποι. Αλλά πολλές φορές αντί να χαριτώνονται, δαιμονοποιούνται. Και τότε υπήρχαν κι άλλοι νηστευτές. Δεν γίναν όλοι άγιοι. Προσεύχονταν πολύ. Μα κι άλλοι προσεύχονταν και προσεύχονται. Δεν αγίασαν όλοι. Γιατί είναι και πώς τα κάνουμε όλα αυτά. Τα κάνω για να πω στον εαυτό μου τι καλός του είσαι, τι πρωταθλητισμό ξέρεις να κάνεις τα πνευματικά, το χάσα. Τα κάνω για να μου πουν οι άλλοι μπράβο, πάλι το χάσα. Τα κάνω γιατί ξέρω ότι αυτά είναι φάρμακα και με αυτά θα θεραπευθώ εγώ που είμαι μέσα στην αμαρτία. Τότε άνοιξε η θύρα του Ελέους, η θύρα της Εσφυλαχνίας. Και έρχεται η χάρις με το τσουβάλι στον άνθρωπο. Τέτοια στάση θέλει ο Θεός. Ο Άγιος Νεκτάριος τον διώχνανε από την Αλεξάνδρεια και ενώ έλεγε ότι γιατί ρε παιδιά, αν γίνει κανένα δικαστήριο, αν έχω κάνει κάτι, ζήταγε και αυτός ως άνθρωπος τη δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά, σήκωνε το διωγμό, σήκωνε τις τιμωρίες τις εκκλησιαστικές που του βάζανε αδίκως, σαν να ήταν ο μεγαλύτερος φταίχτης. Δεν ξεσήκωσε κανέναν εναντίον κανενός και το μόνο που έλεγε να τον ελεήσει ο Θεός και να του δώσει δύναμη και να του δώσει το άπειρο ελεός του. Και όταν οι άνθρωποι γύρω του έσφαλαν, έκανε εκείνος τις πράξεις αυτές που έπρεπε για να διορθώσει τα ατοπήματα των άλλων. Δεν θα ξεχάσω όταν ήταν εδώ στη Ριζάριο, λέει, διευθυντής, η καθαρίστρια δεν καθάριζε τις τουαλέτες, αλλά δεν του πήγαινε να τις βάλει τις φωνές και τι έκανε, πήγαινε το βράδυ και τις καθάριζε αυτός πολύ καλά. Όσο τον ανακαλύψαν και φιλοτιμήθηκε η καθαρίστρια και πήρε και αυτή το μάθημά της, αλλά όχι ένα μάθημα αυστηρό, ένα μάθημα φιλότιμο. Το ίδιο σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όταν ήταν, λέει, στο μοναστήρι κάτω στην Αγία Τριάδα και είχε τις αδελφές εκεί πέρα, πρώτον έμενε έξω από τη μονή. Είχε φτιάξει ένα δωματιάκι. Το δωματιάκι που προσκυνάτε τώρα είναι έξω από τα τείχη της μονής. Η μονή είναι πιο μέσα. Λοιπόν, και τι έκανε? Έφτιαχνε, λέει, τα παπούτσια των αδελφών για να μην τρώει τζάμπα το ψωμί του. Δεν έλεγε ότι εγώ προσεύχομαι, λειτουργώ, εξομολογώ. Δεν του έφτανε αυτό. Ήξερε ότι αυτά τα κάνει με τη χάρη του Θεού. Δεν τα κάνει λόγω της δικής του αξιοσύνης ή της δικής του εξοφίτσιο θέσεως. Όχι. Αλλά εγώ, λέει, κάτι πρέπει να κάνω για να τρώω το φαγητό μου δικαίως. Και έφτιαχνε τις παντόφλες και τα παπούτσια των καλογραίων. Έκανε τον τζαγκάρι. Πώς να μην χαριτωθεί αυτός ο άνθρωπος. Μέσα στο φιλότιμο και μέσα στην ειλικρίνεια και μέσα στην αγνή προσέγγιση του Θεού. Πώς να μην γίνει ο μεγαλύτερος Άγιος του αιώνος που μας πέρασε έτσι και πολλών αιώνων ίσως. Αυτό είναι το κύριο γνώρισμα όλων, παιδιά. Να προσεγγίσουμε με μια ειλικρίνεια, με μια απλότητα, με μια αγνότητα το Θεό. Φτάνει πια το θέατρο, έχω βαρεθεί να σας βλέπω και να μου λένε τι ωραία τα είπατε. Και μετά όταν στρίβετε από εδώ από την εκκλησία να έρχεται ο καθένας στις εστάσεις του πίσω από την πλάτη μου. Και όταν φεύγετε κι εσείς που σας έχω πει τι κάνεις παιδί μου, πώς είσαι, είσαι καλά, ο Θεός να σε ευλογεί, η Παναγιά να σε σκεπάζει, να γυρνάω κι εγώ από εδώ και εδώ, κοίτα δεις τη βλαμένη που ήρθε.
Μη γελάτε. Πρέπει να κλαίμε. Είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να μην το κάνετε εσείς, να μην το κάνω εγώ, αλλά συμβαίνουν αυτά. Και συμβαίνουν εδώ στον χώρο μας. Αν εμείς οι χριστιανοί είμαστε έτσι, οι άλλοι τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Έχετε δει να συναντιόμαστε οι παπάδες στα πανηγύρια. Αδερφέ μου, τα χέρια ψηλά, αγκαλιές μιλά. Φιλιά, Παναγία μου, βοήθα, λέω. Παναγία μου, βοήθα. Αν είχαμε τέτοια αγάπη, η προσευχή μας θα ανέβαινε σαν φλόγα στον ουρανό. Θα κατεβάζαμε το Θεό. Θα κατεβάζαμε το Θεό. Δυστυχώς δεν έχουμε. Να μας ελεήσει ο Θεός. Και πολλές φορές αλληλοδαγκωνόμαστε και μαχαιρώνουμε ένας τον άλλον. Γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν το παίζω. Ούτε εγώ Άγιος και εγώ τα ίδια κάνω. Λοιπόν, ούτε ότι είναι η εξαίρεση. Παρακαλέστε τον Θεό και για μας, να θεραπευτούμε κι εμείς. Και εμείς για εσάς και ο καθένας για τον εαυτό του. Έχουμε ανάγκη μεγάλης θεραπείας. Έχει περισσέψει η υποκρισία σε σημείο που θα πάθουμε όλη μαζική κατάθλιψη. Γιατί ξέρετε, η επιλογή που να κάνεις όχι το θέλημα του Θεού, αλλά το θέλημα του διαβόλου, δεν έχει αποτελέσματα καλά ούτε σε αυτόν τον κόσμο. 500 προγράμματα να πάρω για να κάνω τα έργα της ενορίας που λέει ο λόγος, γλύφοντας την δεξιά κυβέρνηση, γλύφοντας την αριστερή κυβέρνηση, προσπαθώντας να κρατήσω, πώς το λένε, ισορροπίες με τον ένα άρχοντα και με τον άλλο άρχοντα, δεν θα ικανοποιηθώ. Ούτε εγώ ούτε εσείς, ούτε τα έργα θα ευλογηθούν με αυτόν τον τρόπο. Ντουβάρια θα φτιάξουν για να πάρουν κάποιοι πεντεμίζες. Όταν όμως κρατήσουμε την ελευθερία για την οποία ο Χριστός σταυρώθηκε και Αυτός μας την έδωσε. Όταν κρατήσουμε την αλήθεια που μας παρέδωσε ο Χριστός. Όταν κρατήσουμε την καρδιά μας καθαρή από τέτοιες γλιώδεις καταστάσεις. Από τέτοιες ανοησίες που νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τους ελιγμούς κάπου θα αναρριχθούμε και κάτι θα κάνουμε σε αυτή τη ζωή, τότε από τώρα είμαστε γεμάτοι. Από τώρα δεν μπορεί κανείς να μας πειράξει, γιατί αισθανόμαστε την ελευθερία του Χριστού, το καταλαβαίνετε αυτό. Επειδή όμως συμβιβαζόμαστε όλοι μας και το παίζουμε και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, και από εδώ και από εκεί και δεξιά και αριστερά και κέντρο και πάνω και κάτω και όπου φυσάει ο άνεμος, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν ξέρουμε πόσα ψέματα έχουμε πει, ποιο από όλα θα αποκαλυφθεί πρώτο, από πού θα μας έρθει και τι θα κάνουμε. Και αν θα βρεθεί και κανένας ειλικρινής δίπλα μας να μας προστατεύσει, να μας βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό οι άνθρωποι είμαστε μόνοι μας. Το ίδιο δεν παθαίνετε κι εσείς. Σας βλέπω στους γάμους, στις βαφτίσεις. Τι χαρούμενοι είστε όλοι, έτσι γυαλιστερή είναι και η πούδρα που κάνει το αποτέλεσμα. Και τι ωραία φιλιά, μουτς στον αέρα από εδώ, μουτς στον αέρα από εκεί. Και μετά από λίγο καμία σχέση. Τα σπίτια έχουν κλείσει. Οι καρδιές έχουν κλείσει. Τι να δει ο Θεός από εμάς. Κάποτε οι άνθρωποι πήγαιναν ο ένας στο σπίτι του άλλου, ευκαίρος ακαίρος. Πέθαινε κανένας. Επέρναν το φαγητό του, τουλάχιστον στα μέρη μου έτσι κάνανε, 40 μέρες, χωρίς να ρωτήσουμε. Και πηγαίναν στη σκύρα το σπίτι, να φάνε όλοι μαζί, λέει, να τις κάνουν παρέα. Τις λεγόμενες μακαριές, έτσι τις λέγανε αυτές τις συνάξεις. Πότε γίνονται αυτά τώρα. Πεθαίνει κανείς, τον βάζουν σε ένα ψυγείο. Εμείς στεκόμαστε με ένα αντικαταθλιπτικό προληπτικά. Κοιμόμαστε καλά, πάμε στο κομμωτήριο το πρωί, αν είναι γυναίκα, αν είναι άντρας, ο ρόγος, πάει στο γυμναστήριο, δεν ξέρω τι κάνει. Έχει 11.30-12 πάμε στο κοιμητήριο, γιατί 12.30 είναι η κηδεία. Το βάζουμε στο λάκκο τον αδελφό μας, εκεί πέρα τον άνθρωπό μας. Κλαίμε και λίγο, σκεπτόμενοι τη δική μας κηδεία οι περισσότεροι. Και μετά από λίγο, η ζωή συνεχίζεται. Ποια ζωή? Η ζωή που μας την έχουμε καταντήσει να τη ζούμε μόνοι, χωρίς κοινωνία με τον Θεό, χωρίς κοινωνία με τους ανθρώπους. Ποιος γιορτάζει στο σπίτι του, ποιος φωνάζει ανθρώπους, όχι με πλούσια τραπέζια, με πατατάκια και με μπύρα.
απλά και όμορφα. Ποιος μπορεί να τραγουδήσει σήμερα μαζί με τους άλλους, να κάνει παρέα μαζί με τους άλλους? Κανένας. Έχουν εκλείψει αυτά. Και αυτό γιατί? Γιατί είμαστε ψεύτικοι. Γιατί όταν βρίσκεσαι με τους ανθρώπους, πρέπει να μπορείς να τους κοιτάξεις στο πρόσωπο. Οπότε διαλέγουμε να βρισκόμαστε τόσο όσο, ώστε να μην χρειαστεί να τους δούμε στο πρόσωπο. Πήγα κι εγώ κάποτε, ήμουν νεοχειροτονημένος, κάνα δύο χρόνια ήρθα, σε ένα γραφείο ενός ανθρώπου, του μίλαγα και κοίταζε στο κομπιούτερ. Το έχω κάνει κι εγώ καμιά φορά, και συγχωρέστε με. Είχε προφανώς δουλειά ο άνθρωπος, αλλά δεν με κοίταζε στα μάτια. Ξέρετε πώς μου φάνηκε? Καλύτερα να με είχε δει. Καλύτερα να με είχε δει. Γιατί τύχανε να είμαι κληρικός, εγώ κληρικός και εκείνος, και λέω, αν εμείς δεν μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, πώς θα δούμε τους ανθρώπους και να τους σταθούμε δίπλα τους, στον πόνο τους, στη χαρά τους? Να ξέρω ότι υπάρχει ένας τρελός με μαύρα ράσα που είναι εδώ και ό,τι μπορεί θα κάνει για μας. Θα κάνει και ένα σταυρό ίσως. Πώς μπορούμε να το ζήσουμε? Μας λείπει πάρα πολύ. Μας λείπει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω και αν θέλουμε να το αποκτήσουμε. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε μπορούν να είναι και ωφέλιμα. Θα γίνουν ωφέλιμα όταν πάψετε να βγάζετε τις φάτσες σας. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Δεν υπάρχει λόγος να σας βλέπω να πίνετε καφέ, να κάνετε μπάνιο με το μαγιό σας στην παραλία, να σας στεγνώνει ο ήλιος, να σας γυρνάνε το μαλλί η κομμότρια στο κομμωτήριο. Δεν χρειάζεται. Δεν αφορά κανέναν. Και όποιος θέλει να σας δει και να σας μιλήσει, χρειάζεται το like. Εντάξει, κάντε το και το like, αλλά ας πάρει και ένα τηλέφωνο να σου πει πολύχρονος. Όλοι σας έχετε 3.000-5.000 φίλους που θα τους ευχόσασταν και δεν τους παίρνετε τηλέφωνο και στέλνετε ένα πολύχρονο, ξέρω εγώ, ή ένα like όταν ανεβάζουν κάτι στο story, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όμορφο. Χάνετε το πρόσωπο, χάνετε η σχέση. Και μετά μας πειράζει η υποκρισία των μεγάλων. Όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει πια, να μην πω τι. Ας βάλουμε με φιλότιμο πραγματικά, λίγο να αλλάξουμε. Και αν αλλάξουμε σε αυτό, ο Θεός θα μας σκεπάσει. Σας το υπόσχομαι. Το πιστεύω ακράδαντα και σας το λέω. Ο Θεός θα μας σκεπάσει. Αλλά να σταθούμε με ειλικρίνεια, με απλότητα, να κοιτάζουμε ένας τον άλλον, να λέμε δύο κουβέντες αν μας βγαίνει από την καρδιά μας, και αν δεν είναι και πολύ καλές, δεν πειράζει. Ας τσακωθούμε και λίγο. Είναι προτιμότερο από τη μη σχέση. Ας τσακωθούμε και με το Θεό. Το θέλει ο Θεός. Είναι και αυτός ώρες, ώρες του αρέσει. Γιατί μας θέλει, λέει, όχι χλιαρούς. Κρύους, κρύους. Ζεστούς, ζεστούς, αλλά όχι χλιαρούς. Γιατί ξέρει ότι ο χλιαρός δεν θερμαίνεται εύκολα, ούτε ψυχραίνεται. Ενώ ο ψυχρός μπορεί να τσακωθεί, μπορεί να φωνάξει, μπορεί να αλλάξει καμιά φορά κουβέντες με τον Χριστό και να του δει ξαφνικά κάτι, να του δίνει ο Χριστός καμιά καραμελίτσα και να αλλάζει ξαφνικά και να γίνεται θερμότατος. Μην διαλέγουμε αυτή την κατάσταση της ψύχρας, της μη σχέσης, ας πούμε. Να είμαστε λίγο πιο σοβαροί στις σχέσεις μας και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Βάλτε αυτό έτσι για καλή χρονιά, σαν ένα σύνθημα. Δεν θα σας πω άλλα και το μόνο που θα παρακαλέσω θα είναι έτσι, αν καταφέρετε λίγο και το κάνετε, εκεί στην προσευχή σας για τον καθένα από εσάς, να βάζετε και τους υπολείπους, και εμένα και τους υπολείπους αδερφούς εδώ πέρα και αυτούς που δεν έρχονται εδώ και κυρίως αυτούς με τους οποίους στενοχωριόμαστε. Γιατί έχουμε και αυτή την ασθένεια, ξέρετε τώρα, αρχίσαμε τώρα και οι χριστιανοί και παραταξιοποιούμαστε. Οι υπέρμαχοι της μάσκας, οι πολέμοι της μάσκας, οι υπέρμαχοι των μέτρων, οι πολέμοι των μέτρων. Ούτως ή άλλως είμαστε χριστιανοί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Εσκεμμένα και ενσυνείδητα ακόμη δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος να φύγει και να γίνει αιρετικός. Ας κάνουμε προσευχή πολύ. Ας κάνουμε προσευχή, ας λέμε και καμιά κουβέντα, αλλά είναι λίγο προσευμένη κουβέντα. Μην πληγώνουν ανθρώπους που τελούν πολλές φορές υπό το κράτος έτσι, ενός φόβου ή της προπαγάνδας που έχουν από εδώ και από εκεί και αρχίζουμε και τρογόμαστε μεταξύ μας. Ο διάβολος έχει βάλει αμέτιμο χαμέτι που λέμε να μας διχάσει.
θέλει να μας κάνει να αφαγωθούμε μεταξύ μας, γιατί μας φοβάται ενωμένος και μέσα στην Εκκλησία. Μας φοβάται πραγματικά. Ξέρει ότι μπορούμε να του κάνουμε μεγάλες ζημίες αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ενωμένοι. Γιατί αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και εμείς υποκριτές και οι άλλοι υποκριτές σαν και εμάς, θα διορθωθούμε σιγά σιγά. Θέλετε οι Άγιοι, θέλετε μια κουβέντα που θα ακούσουμε, θέλετε η χάρη των μυστηρίων, η χάρη που βγαίνει από όλες τις τρύπες του ναού, από όλες τις γωνιές και τις επιφάνειες του ναού. Κάτι γίνεται εδώ μέσα. Και μεταποιείται ο άνθρωπος, μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Και μην ξεχνάτε, τι είπαμε στο Ευαγγέλιο που μας πέρασε την Κυριακή, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Αυτά που μας φαίνονται αδύνατα, ο Θεός τα κάνει δυνατά. Και αυτό το ξέρει ο διάβολος. Το ξέρει και γι' αυτό μας φοβάται. Δεν μας θέλει μέσα στην Εκκλησία και ενωμένους, μας θέλει παρατάξεις του Κυφά και του Απολλώ και του ενός και του άλλου, για να μας έχει εύκολους να μας λιανίσει. Έλεγε ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, απευθυνόμενος στις μοναχές του, «Εσείς, λέει, αδελφές μου, παιδιά μου, είστε, λέει, βεργούλες. Αν πιάσεις μια βεργούλα και την κάνεις έτσι, τσακ, τσάκισε, έσπασε. Αν βάλεις δεύτερη, λέει, πάλι θα σπάσει, λίγο πιο δύσκολα. Αν βάλεις τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δεν σπάει, λέει. Είναι σαν να είναι, λέει, μια τσιμεντοκολόνα, ένας δυνατός κορμός δέντρου αυτό και δεν σπάει με τίποτε», θέλοντας να τους δείξει ότι πρέπει να είναι έτσι ενωμένες μεταξύ τους και με τον Χριστό, για να μην μπορεί να τις τσακίσει ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, μέσα στη διαδικασία αυτή, κάντε έτοιμα προσευχής να θεραπευτούμε όλοι μας, να σωθεί όλος ο κόσμος και να λέμε όλοι στο Χριστό: «Χριστέ μου, θέλω να σωθώ, αλλά μαζί με όλα τα αδέρφια μου, όχι μόνος μου». Θα τον υποχρεώσουμε να μας σώσει. Γιατί έτσι του αρέσει να μας ακούει ο Χριστός. Μας χαίρεται να μας βλέπει αγαπημένους. Άντε, η χάρη του Θεού και της Παναγίας μας να μας σκεπάζει. Άγιος ο Θεός.